Είναι στο παρόν, αν γίνεται, Άντζελα. Πάμε στο παρόν. Ήσουν με έναν άνθρωπο τώρα με τον οποίο είχαμε την αίσθηση ότι ήσουν έτοιμοι να κάνεις και το επόμενο βήμα. Με τον οποίο ήσασταν πολύ κοντά. Ναι, καταλαβαίνω τι να πεις, γιατί είχα βγει, είχα μιλήσει. Και βλέπουμε ότι είσαι και πολύ ευτυχισμένη, έτσι νιώθαμε. Σταματήνα μου τελείως. Ήταν ένας κύκλος που έπρεπε να κλείσει. 11 μήνες, μια χαρά, περάσαμε καλά. Τον ευχαριστώ πολύ. Μέσα από την καρδιά μου να είναι πάντα καλά. Τελείωσε όμως. Τελείωσε άσχημα ή... Όχι, τελείωσε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε δύο καλοί φίλοι. Δεν έχω κάτι. Άρα είναι περίοδος επιστροφής γενικής. Είναι η περίοδος που πρέπει να κοιτάξω την Άντζελα και μόνο την Άντζελα. Και να κάνω πράγματα για την Άντζελα. Εγώ ξέρετε τι νομίζω ότι θέλει. Και να αγαπήσω Άντζελα. Την Αγγελική. Αυτό είναι. Θέλει να πει ότι όντως παρορμητική έδινε το συνέστημά της, είχε ανάγκη να ερωτευτεί, να αγαπήσει και να αγαπηθεί και δεν προσπαθούσε να διαφυλάξει λίγο τον εαυτό της. Είχε ανάγκη το πρότυπο πάντα του πατέρα. Αυτό για εντάξει, να ξεκινήσουμε από εκεί. Τον έχασες από πολύ. Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Όχι. Τον έχασα όταν. Τον έχασα. Ήτανε στη ζωή. Απλά δεν ήταν μεγάλο, με τη μητέρα μου. Αυτό εννοώ τον έχασα. Τον έχασα από 7 χρονών κοριτσάκι. Τον έχασα εννοούμε στην από 7 χρονών κοριτσάκι. Εντάξει λοιπόν. Και ζούσαμε μια κατάσταση πολύ περίεργη. Τόσε φορέ ήταν, όπου και να είμαι. Δεν είχα ποτέ τον πατέρα μου. Και όταν έβλεπα κάποιον άντρα λοιπόν.